Καλησπέριζω για άλλη μια φορά. Βλέπετε ότι είναι ίδια μέρα όλα τα βίντεο. Καθώς φορώ τα ίδια ακριβώς ρούχα συνεχώς, μην νομίζετε ότι είμαι κανένας φρουμιάρης. Και προχωράμε τώρα. Δάχτυλα στη δασιέρα. Προφανώς εννοούμε το άλλο μας χέρι που πιάνει το ξύλο που λέγεται, είπαμε, τα στιέρα. Το έχουμε πει 100 φορές, καταλαβαίνω ακούγεται βαρετό, αλλά έτσι λέγεται. Το ένα μας χέρι, μία μας παλάμη δηλαδή, όχι το χέρι ολόκληρο, η παλάμη πιάνει τη δαστιέρα, το ξύλο, και το άλλο χέρι είναι στο ηχείο, εδώ πες. Τα 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 τα, ή έτσι, ή πένα. Τώρα θα μιλήσουμε για το χέρι της δαστιέρας. Καλά τα κάνουμε εδώ και παίζουμε και κάνουμε ξυπνάδες, αλλά όλη το κομμάτι το κάνει το άλλο χέρι. Ό,τι πατάει αυτό δημιουργεί τον ήχο. Μάλλον δημιουργεί του τόνου. Πιο σωστά. Ωραίο. Το χέρι μας λοιπόν, εγώ είμαι δεξιός, εντάξει, ή αριστερό χέρι, ξέρετε το άλλο, δεν χρειάζεται να τα λέμε τα αυτονόητα. Αριθμολογούμε τα δάχτυλά μας. Ο αντίχειρας δεν έχει νούμερο. Και ξεκινάμε. Ο δείκτης. Δείκτης, μέσος, παράμεσος, μικρός. Ο δείκτης έχει το νούμερο 1. Ο παράμεσος έχει το νούμερο 2. Λάθος τι είπα. Ο μέσος, sorry, έχει το νούμερο 2. Ο παράμεσος έχει το νούμερο 3. Και ο μικρός έχει κλασικά το νούμερο 4. Δηλαδή με τη σειρά πάει. 1, 2, 3, 4. Όπως βλέπουμε τα δάχτυλά μας. Εντάξει, πανεύκολο. Τώρα σου φαίνεται αστείο. Αλλά όταν θα δεις οι χορδίες πιο μετά που θα δούμε, θα δεις ότι αυτό μετράει. Γιατί όταν σου δείχνει το σχέδιο, πάτα το ένα στη ρε, στο δεύτερο δάστο, πας εδώ. Γιατί είναι και πιο. Επειδή το έχουν κοιτάξει άλλοι χρόνια τώρα πριν από εμάς, ούτε με ούτε σένα, και έχουν δει πως βολεύει. Και βολεύει, πίστεψε με. Τώρα, τα δάχτυλα του ηχείου, όχι το άρπισμα ξέρεις, όλα μας πάει, γρατζουνιά. Γρατζουνιά σε εισαγωγικά, δεν λέγεται γρατζουνιά κανονικά, έτσι το λέμε εμείς και καλά. Εδώ δουλεύει γιατί. Α, ξέχασα. Στη δασιέρα ο αντίχειρας είναι συνήθως απέναντι. Απέναντι. Δηλαδή όπως το κοιτάς εδώ, στο έτσι φαντάσου τον απέναντι. Αυτό να υπολογίζεις. Απέναντι. Τώρα αν εσύ έχεις κανένα αντίχειρα τόσο και σε βολεύει εκεί, και καλό είναι αυτό το χέρι να το λυγίζεται. Έτσι δηλαδή, όσο εδώ να σπάει. Βλέπετε κάτι δεν φαίνεται. Έτσι, να σπάει όταν πιάνει. Γιατί έτσι μαθαίνετε τις αποστάσεις. Και βασικά έτσι πρέπει να μάθετε να παίζετε. Στο ηχείο λοιπόν, αντιθέτως με τη δασιέρα, χρησιμοποιούμε και τον αντίχειρα. Ο αντίχειρας πάει εδώ. Πάει μη, λα, 2. Και 4 τα άλλα δάχτυλά μας, 6. Οι χορδές πόσες είπαμε, α ναι, 6. Σωστά. Οπότε, μη λα ο αντίχειρας. Ο δείκτης χτυπάει τη ρε, την τρίτη δηλαδή. Ο μέσος της ολ, ο παράμεσος της η και ο μικρός τη μη τη μικρή. Εναλλακτικό. Αντίχειρας πάει και στη ρε και μένουν τα άλλα 3 δάχτυλα. Δηλαδή το μικρό δεν χτυπάει. Δηλαδή έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέχρι το παράμεσο. Καταλάβαμε. Κάνε pause να τα βλέπεις. Πρόσεξε. Πρώτος τρόπος, είπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεύτερος τρόπος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Χωρίς τον μικρό. Όταν ο μικρός δεν παίζει, άμα θες, ακούμπα τον εδώ. Αυτό το κομματάκι εδώ, το μαύρο που βλέπεις, άμα βάλεις εδώ το δάχτυλο, σε βοηθάει στις αποστάσεις. Κοίτα. Βλέπεις, τις έπαιξα όλες μόνο με τον αντίχειρα. Ούτε καν χρησιμοποίησα τις άλλες. Γιατί, ισορροπούσα στο μικρό. Το στήριζα, την παλάμη μου. Αυτά.